Γεια σας! Συνεχίζουμε τη σειρά με τα αγαπημένα προϊόντα όλων των εποχών και αυτή τη φορά θα μιλήσουμε για μαλλιά. Θα ξεκινήσω με τις γενικές πληροφορίες. Για παράδειγμα, πρώτον, τα μαλλιά μου είναι φυσικά, δεν τα βάφω, αυτό είναι το φυσικό μου χρώμα, το ξέρετε πια. Δεύτερον, έχω κάνει την θεραπεία κερατίνης με την οποία ίσχυσαν κιόλας τα μαλλιά μου. Θα σας έχω κάτι εδώ πέρα να το πατήσετε, να δείτε το βίντεο αν δεν το έχετε δει. Και θα σας δείξω σε κάθε κατηγορία το top για μένα προϊόν. Ξεκινάω με σαμπουάν και το top σαμπουάν για μένα είναι της Ossie, το Miracle Moist Shampoo. Αυτό είναι για ξηρά μαλλιά, όπως λέει πίσω, για ξηρά ταλαιπωρημένα, ψιλοδυστυχισμένα μαλλιά. Αυτό είναι ιδανικό εάν έχετε λιπαρή ρίζα και ξηρές άκρες. Αυτό είναι το σαμπουάν για εσάς. Έτσι είναι και εμένα τα μαλλιά μου, δηλαδή θέλω πολύ ενυδάτωση κάτω, όλη την ώρα, αλλά λαδάνουν εύκολα στη ρίζα, οπότε τέλειο, τέλειο. Μυρίζει τσιχλόφουσκα. Για μένα είναι το top σαμπουάν, δεν υπάρχει καλύτερο. Αν έπρεπε να διαλέξω μόνο ένα σαμπουάν να λούζομαι, θα ήταν αυτό. Ξεβαίνιο! Εγώ conditioner δεν χρησιμοποιώ, χρησιμοποιώ κάθε φορά όμως λίγη μάσκα και την αφήνω για 2-3 λεπτά. Και η αγαπημένη μου είναι από Macadamia, η Deep Repair Mask. Αυτή η μάρκα, ό,τι προϊόν έχει, είναι 10 στα 10. Δεν έχω να πω πολλά λόγια, από τα καλύτερα. Και το λάδι Macadamia κάνει θαύματα στα μαλλιά. Λοιπόν, όταν έχω λουστεί, έχω ξεβγάλει τα μαλλιά μου, βάζω από εδώ και κάτω λίγο από αυτό το προϊόν και το αφήνω για 2-3 λεπτά και κάνει μία τρελή αναδόμηση. Τα μαλλιά σας είναι πιο μαλακά από ποτέ. Δεν μυρίζει ιδιαίτερα καταπληκτικά. Έχει μία κανονική μυρωδιά σαμπουάν. Τίποτα το ιδιαίτερο. Αλλά αν έχετε κατεστραμμένα μαλλιά ή αν βάζετε συχνά θερμότητα ή αν θέλετε γενικά να τα προστατέψετε στο full, θα πάτε εδώ πέρα. Δεν υπάρχουν λόγια. Είναι η μάσκα που θέλω να χρησιμοποιώ πάντα. Και κάθε φορά που λούζομαι, κάθε φορά τη χρησιμοποιώ. Άμα θέλετε να την χρησιμοποιήσετε ως μάσκα και όχι ως conditioner, την αφήνετε 7 λεπτά. Εγώ καμιά φορά, άμα θέλω να κάνω μάσκα καλή-καλή στα μαλλιά μου, τη βάζω σε στεγνά μαλλιά από εδώ και κάτω για καμιά ώρα και μετά πάω και λούζομαι. Συνεχίζω με άλλο ένα προϊόν από Macadamia και είναι το Healing Oil Treatment. Γενικά κατά καιρούς χρησιμοποιώ διάφορα προϊόντα κατά της θερμότητας, δηλαδή αν θα απλώσω κάποιο σπρέι στα μαλλιά μου έτσι ώστε μετά να τα στεγνώσω και να μην καούνε και δεν ξέρω και εγώ τι. Αλλά τελικά το καλύτερο και το top για μένα είναι αυτό, το οποίο κανονικά είναι σε μια συσκευασία σπρέι, αλλά εγώ τώρα έχω την πιο μικρή συσκευασία να σας δείξω. Είναι ένα προϊόν το οποίο μυρίζει, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο ωραία. Βάζω λίγο προϊόν από εδώ και κάτω, δεν αποφεύγω τη ρίζα γιατί σας είπα εμένα λανδώνουν εύκολα τα μαλλιά μου και τα στεγνώνω και μετά το χρησιμοποιώ και για φινίρισμα, δηλαδή στο τέλος της άκρης, λίγο για να κλείσουν τα λέπια της τρίχας τα οποία έχουν ανοίξει από το σεσουάρ για παράδειγμα. Εκπληκτικό προϊόν. Εγώ θα πρότεινα μόνο αυτό και για πριν το πιστολάκι και για μετά το πιστολάκι και για πριν την πρέσα, για πριν το μπουκλωτήρι, πώς λέγεται. Σίδερο για τις μπουκλες. Θα συνεχίσω με την καλύτερη λάκ όλων των εποχών και είναι από τη L'Oréal η Elnett, η χρυσή, κλασικά. Δεν με νοιάζει πια συγκεκριμένα, επειδή υπάρχουν πάρα πολλές εκδοχές αυτής της λάκ, όποια και να είναι, εγώ το χρησιμοποιώ. Παραπάνω αγάπη δείχνω σε αυτήν που εγώ δίνει όγκο. Γιατί η αλήθεια είναι πως τον όγκο το χρειάζομαι. Μ' αρέσουν πάρα πάρα πολύ αυτές οι λακ. Αφήνουν ένα καταπληκτικό τελείωμα. Είναι τα μαλλιά λαμπερά. Δεν φαίνεται σαν να έχετε βάλει λακ. Δεν είναι κολλημένα. Δεν είναι αυτό το κρίτσι κρίτσι. Είναι, μπορείς να περνάς ανάμεσα ας πούμε τα δάχτυλά σου. Και είναι τέλεια. Συνεχίζω με το αγαπημένο μου ξηρό σαμπουάν και είναι από την Batiste, αυτό που μυρίζει καρύδα. Εντάξει, όλα τα Batiste είναι πολύ ωραία, τα βρίσκεται στο χόντο εκτός από αυτό που για κάποιο λόγο το σαμποτάρουνε. Εγώ χρησιμοποιώ dry shampoo
Όχι επειδή βαριέμαι να λουστώ, αλλά επειδή θέλω μία παραπάνω όγκο. Λίγο παραπάνω όγκο. Και το dry shampoo ουσιαστικά αυτό κάνει. Και δίνει πολύ ωραίο όγκο, δίνει αυτό το... Έτσι να μπορείς να παίξεις με τα μαλλιά σου και να μην είναι σαν μαλάκια μωρού. Δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω. Τι, μπες. Εντάξει, αλλά μην κάνεις φασαρία. Ωραία, μπορείς να το κάνεις σε 5 λεπτά. Συνεχίζω με τη βούρτσα που χρησιμοποιώ, η οποία είναι πάλι από Macadamia, η No Tangle. Σε αυτό το σημείο να σας πω πως δεν πληρώνομαι από Macadamia, δεν μου τα στέλνουν δωρεάν τα Macadamia, τα αγοράζω μόνη μου. Μπορείτε να τα βρείτε γενικά σε διάφορα κομμωτήρια. Πλέον σχεδόν όλα τα κομμωτήρια έχουν Macadamia. Λοιπόν, αυτή είναι η βούρτσα που χρησιμοποιώ και νομίζω πως είναι η καλύτερη βούρτσα που υπάρχει. Μπορώ να πω ότι τη συγκρίνω με το Tangle Teaser, είναι ολόιδια με το Tangle Teaser, απλά με βολεύει που έχει αυτό για να το κρατάς και να χτενίζεσαι. Λοιπόν, αυτές οι βούρτσες είναι καταπληκτικές γιατί μπορείτε να χτενίσετε τα μαλλιά σας όσο είναι βρεγμένα και να μην σπάνε. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό, να μπορείτε να χτενίσετε τα μαλλιά σας και να μην σπάνε, γιατί όταν είναι βρεγμένη η τρίχα δεν έχει ελαστικότητα, σπάει με τη μία. Η καλύτερη βούρτσα χάνεται όσο το δυνατόν λιγότερες τρίχες γίνεται. Παντού τρίχες. Και θα τελειώσω με τα αγαπημένα μου λαστιχάκια, τα οποία είναι αυτά εδώ που έχουν αυτό το κόμπο και είναι μαλακό το υφασμά τους. Αυτά είναι ειδικά έτσι ώστε πρώτον να μην τζακίζει όπου πιάσετε τα μαλλιά σας και δεύτερον να μην σπάει η τρίχα, γιατί με τα λαστιχάκια ξέρετε πως η τρίχα γίνεται χάλια. Σπάνε τα μαλλιά, κάθε φορά που το βγάζουμε βγαίνει μαζί και μια τούφα. Αυτά είναι τα αγαπημένα μου και πλέον χρησιμοποιώ μόνο αυτά, δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω τίποτα άλλο. Όπως σηκώσεις μια πέτρα, υπάρχουν και αυτά τα λαστιχάκια από κάτω. Αυτό ήταν το βίντεο με τα αγαπημένα όλων των εποχών σε σχέση με τα μαλλιά. Θέλω να μου πείτε από κάτω εσείς τι αγαπημένα έχετε και εννοείται να μου πείτε αν θέλετε να συνεχίσουμε το All Time Favorite Series. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!